μεσημέρι στην περιοχή του Γοργοποτάμου, καθώς ένα τρακτέρ καταπλάκωσε τρία άτομα, έναν ηλικιωμένο, την σύζυγό του και έναν εργάτη. Ευτυχώς γλιτώσαν τα χειρότερα. Έσπευσαν στο σημείο σωστικά συνεργεία και η 7η ΕΜΑΚ για να απεγκλωβίσουν και τα τρία άτομα. Θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον διοικητή της 7ης ΕΜΑΚ να μας δώσει εικόνα και ρεπορτάζ ουσιαστικά από την περιοχή. Καλησπέρα, κύριε διοικητά. Καλησπέρα σας και τους τηλεθεατές σας. Σας ακούμε, κύριε Μωράτη. Τι ώρα ειδοποιηθήκατε ως υπηρεσία, τι ακριβώς συνέβη? Αυτό είχαμε το μεσημέρι περίπου στις 12-12 παρά ένα συμβάν στο Γοργοπόταμο, λίγο πιο πάνω από το λυκοδρόμιο. Mm-hmm. Οι πληροφορίες μας ήταν για ένα τρακτέρ με καρότσα πίσω, το οποίο πηγαίνοντας για αγροτικές εργασίες με τον οδηγό του, τη σύζυγό του και έναν εργάτη, γλίστρησε κάπου εκεί σε μια στροφή σε κάποιο χωματόδρομο και έπεσε σε μια ρεματιά μικρή μέσα. Mm-hmm. Άρα τρία τα άτομα δηλαδή ουσιαστικά ο οδηγός. Τρία άτομα. Ναι, ναι. Ο ηλικιωμένος οδηγός ήταν γύρω στα 80-82 ετών από ό,τι μου είπανε, η σύζυγός του και ένας αλβανός εργάτης. Ευτυχώς όμως δεν ήταν κάτι το σοβαρό. Ναι. Δελαπάρισε το τρακτέρ, έπιασε τον παππού από κάτω στο χέρι ευτυχώς με όχι πιο σοβαρή κατάσταση και με ψηλοτραύματα, ψηλομυχές δηλαδή ο εργάτης ο Αλβανός. Η σύζυγός του δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, δεν έπαθε κάτι το ιδιαίτερο. Άρα μιλάμε για μια καθαρή τύχη, κύριε Μωράτη, γιατί έχετε πάει σε πολλά τέτοια περιστατικά με ανατροπές γεωργικών ελκυστήρων, σωστά? Σωστά, το τρακτέρ άμα σε πάρει από κάτω καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να βγεις. Το τρακτέρ εκεί πέρα είχαμε γλίστρησε βασικά και έπεσε στο πλάι με την καρότσα και ήταν τυχεροί που δεν τους πήρε από κάτω. Ακριβώς, η φορά του βαρέως οχήματος, του τρακτέρ ουσιαστικά, είχε τέτοια κλίση που ευτυχώς δεν τους καταπλάκωσε. Πάντως, ξαναλέω, κύριε Μωράτη, επειδή πάτε πολύ συχνά σε τέτοια περιστατικά, αγροτικής φύσεως ξεκινάνε τις δουλειές τους, αλλά έχουμε πολλές φορές και δυσάρεστες καταλήξεις όταν καταπλακώνονται από τρακτέρ. Εσείς τα ξέρετε και καλύτερα. Ακριβώς, πρέπει οι αγρότες να είναι προσεκτικοί πάρα πολύ με τα αγροτικά μηχανήματα. Τα τρακτέρ δεν είναι γιοταχή οχήματα, έτσι μια δεξιότητα σε κάποιο χειρισμό μπορεί να αποβεί μοιραία για τον οποιοδήποτε, έτσι είναι αρκετά επικίνδυνα. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, τέλος καλό, όλα καλά, αυτό είναι το σημαντικό, προσοχή, γιατί και ηλικιωμένοι, να το πω και αυτό κύριε διοικητά, ηλικιωμένοι πολλές φορές τώρα λόγω αγροτικών ασχολείων, ίσως αισθάνονται και αδιαθεσία, θα πρέπει να ενημερώνουν τα οικεία τους πρόσωπα πριν ξεκινήσουν, έτσι, για να γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει. Ακριβώς, για να μην ψάχνουμε να τους βρούμε μετά κι εμείς και δεν θα ξέρουμε και πού είναι το βασικότερο, έτσι. Σωστά. Καμιά φορά δεν ξέρουμε και πού είναι, που κινούνται οι ίδιοι. Σας ευχαριστώ για την πλήρη ενημέρωση. Καλό βράδυ, κύριε διοικητά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.